έτοιμοι? Πάντα είμαστε. Είμαστε. Γεια! 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 Γεια, ευτύχεις εδώ. Βρίσκομαι στο Γκάζι στην Αθήνα και εγώ δίπλα μου τον Πάνο και τον Γιώργο από το κανάλι Καφριελλάδα. Καφριελλάδα. Καφριελλάδα είναι η Κάφρι της Ελλάδας. Από πού έχει βγει αυτό όνομα? Είμαστε. Κοίτα, στην αρχή ήταν να φτιάχνουμε και καλά καφρίλες και τέτοια, ξέρεις, άγγελα βίντεο. Αλλά μετά βγάλαμε κάτι επεισόδιο και ναι, έτσι βγήκε τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια που ξεκινάνε με ένα όνομα και μετά αλλάζουν και μένουν με ένα όνομα. Ναι, εντάξει, βασικά μας άρεσε αυτό το όνομα. Μας εκφράζει κάτι... κιόλας. Ναι, λίγο κάτι ψηλά. Δηλαδή, αυτοχαρακτηρίζεται ως Κάφρι. Κάτι ψηλά, λίγο, λίγο. Λίγο τώρα. Λιγάκι μόνο, εντάξει. Τι σημαίνει Κάφρος? Κάφρος σημαίνει ένας άνθρωπος που μπορεί και έχει το θάρρος να κάνει κάτι πράγματα παραπάνω από έναν άλλον. Αλλά, δεν ξέρω τι κάνω. Είναι τολμηρός ο Κάφρος. Πάρα καλό είναι που και που να είμαστε λίγο Κάφρι. Αλλά εντάξει, να μην ενοχλούμε τους άλλους. Βέβαια τελικά τα βίντεο δεν είναι τόσο Κάφρικα, εντάξει. Ακριβώς. Για πείτε, πώς ξεκινήσατε τη φάση με το YouTubing? Και εμείς είχαμε ξεκινήσει πιο παλιά, ας πούμε. Δηλαδή ήμασταν πριν 1,5 χρόνο, όταν είχαμε ξεκινήσει, δεν ήταν κανείς. Δηλαδή ήταν πολύ λίγοι. Ναι. Τα φτιάχναμε για την πλάκα, ξέρεις, για να βλέπουμε τα παιδιά με το, από εκεί που μένουμε, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, τελικά πήγε πιο καλά το πράγμα και αρχίσαμε να το κάνουμε πιο σοβαρά τώρα τελευταία. Mm. Και με τι τα βίντεο σας τι θέμα έχουνε? Είναι, υποτίθεται, θα πεις εγώ. Δεν ξέρω, εγώ το λέω πιο δροσερά. Πες το, Γιώργο, πες το. Λοιπόν, παίρνουμε εκπομπές τηλεόρασης και τις μεταφέρουμε με ένα δικό μας τρόπο. Αλλά δεν τις αντιγράφουμε, τις κάνουμε δικές μας. Τις κάνετε κωμικές, σατυρικές, δηλαδή... Ναι, δηλαδή... ναι. Ας πούμε... όλα μαζί. Ένα μίξ. Ωραία, δηλαδή ουσιαστικά το κανάλι είναι κωμικό, είναι σατυρικό, ναι, είναι κάτι ότι δεν πέφτει το θέλεις. Τα πιο πολλά βίντεο, ας πούμε, είναι σατυρικά βίντεο από την τηλεόραση μου. Τα πιο πολλά. Και τι θέλετε να κάνετε με το κανάλι, πώς το βλέπετε το πράγμα? Αν πάει καλά. Ναι. Εμείς μας αρέσει να εξελιχθούμε και να ανοιχτούμε και βάζουμε και πολλά άτομα μέσα, ξέρω εγώ. Και φίλους και γνωστούς που τους αρέσει. Να ανοιχτούμε. Να ανοίξουμε τα πόδια στο κοινό. Κάτι είναι γι' αυτό. Σταμάτα, ρε. Εντάξει, αυτός είναι εύκολος τρόπος να τραβήξεις κόσμο. Αλλά λίγο με τους άντρες το. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή. Εντάξει, τώρα το τελευταίο καιρό η αλήθεια είναι ότι πάει καλύτερα γιατί έχουμε συνεργαστεί και με το Links και. Το έχουμε κάνει και τώρα θα βγει ένα βίντεο. Έχει βγει λογικά μόλις το δούμε τώρα. Ναι, διαφημίσει το Part 2 παίζει μέσα και ο. Παίζει ο Τούρβας, ο Links. Α, ωραία. Η Elite Assholes. Πώς σου φαίνεται η φάση συνεργασίες με άλλους YouTubers? Είναι ωραία φάση γιατί ξέρεις, βλέπουν και από άλλα κανάλια. Σου παίρνει κοινό, δίνει κοινό εσύ. Ποια είναι η γνώμη για το ελληνικό Greek YouTube community? Μεγαλώνει! Μεγαλώνει. Εξαπλώνεται! Όχι, πάει καλά το πράγμα, εντάξει. Ναι, είναι ωραίο αυτό, ξέρεις, γιατί αρχίζει και η Ελλάδα τώρα να κάνει βίντεο και τέτοια. Πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι αυξάνεται ραγδαία αυτό το πράγμα. Ισχύει. Και ποια είναι τα. Ακόμα στην αρχή. Εσύ με τι ασχολείσαι γενικά εκτός από αυτό που κάνετε εγώ? Καφρί Ελλάδα. Έχω ένα συγκρότημα, παίζουμε punk. Punk rockers. Αγαπημένα συγκροτήματα. NoFX, Bad Religion. Ωραία. Rancid. Είμαστε από τα ίδια. Μια χαρά. Εσύ? Εγώ μ' αρέσει να ζωγραφίζω. Φτιάχνω κάποια comics, fanzine λέγονται. Fanzine σημαίνει fan magazine. Okay. Τα οποία σε φεστιβάλ και αυτά να τα πουλάμε έτσι ανοιχτά. Είναι αυτοεκδόσεις. Πάμε εμείς τα τυπώνουμε, εμείς τα πουλάμε. Τέλειο, πολύ ωραία φάση. Γενικά είσαι και δύο πολύ καλλιτεχνική. Και τα σταμάτα τώρα. Τι, δεν είσαι. Άλλο ζωγραφίζει εκεί πέρα. Τα σταμάτα με μουσική. Να φτιάξουμε συγκρότημα. Ναι, να φτιάξουμε συγκρότημα. Λοιπόν, έχουμε πει να φτιάξουμε συγκρότημα που λέγεται YouTubers. Ναι, κάτι μου είχε πει. Δεν έχει σχέση. Θα κάνουμε και live. Εμείς οι τρεις να είμαστε. Οι δύο μουσάτι και ο ξυρισμένος. Ναι, θα είναι live. Ας πούμε το live θα παίζουν πολύ διαφορετικοί. Θα έχει μια δομή. Αλλά από εκεί πέρα βασικά χρειάζονται άτομα για να στελεχώσουν π.χ. τις βασικές θέσεις. Δηλαδή να είναι 2-3 καλή μουσική. Και από εκεί πέρα άτομα που παίζουν κιθάρα κτλ. Αν κάνουμε live θα παίζει ο καθένας από 3 τραγούδια, αλλά από πίσω θα έχει ένα καλό backup από καλούς μουσικούς. Εδώ ειδικά στην Αθήνα γίνεται πολύ συχνά αυτό. Ναι, ναι, άνετα θα γίνει. Σε μαγαζιά και σε ανοιχτούς χώρους. Ναι, βρίσκουμε και χώρο άνετα και θα το κάνουμε. Μια χαρά. Ωραία. Και μένετε Αθήνα. Ναι. Αθήνα, εντάξει. Με τι ασχολείσαι, σπουδάζεσαι σχολείο? Εγώ τώρα τελειώσαμε βασικά και δύο. Τελειώσαμε και δύο. Τώρα σου άρχισε με τις σπουδές. Ναι. Ναι, ναι. Με τι θέλετε να ασχοληθείτε? Εγώ μάλλον μηχανολογία έχω, θα πάω. Εσύ? Εγώ είμαι πολύ πίκρα. Τι? Δεν, δεν. Καλά, μην το πεις. Αλλά πώς σας φαίνεται. Ψαράς! Πώς σας φαίνεται η φάση νέες τεχνολογίες, ίντερνετ, YouTube, ίντερνετ marketing, όλο αυτό το πράγμα, ότι αν πιστεύετε ότι θα μπορούσε μετά από λίγο καιρό να αποτελεί βασική σας απασχόληση? Κοίτα, αν πάει καλά το πράγμα, γιατί όχι, εμείς μέσα είμαστε, δεν έχουμε πρόβλημα.
Και κοίτα, τώρα. Τώρα είμαστε σε βάση αναμονή, δηλαδή. Πρέπει να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Γιατί τώρα το κάνετε, ας πούμε, κωμικά και κάνετε την πλάκα σας. Ναι. Αλλά παράλληλα, χτίζετε κάποιες ικανότητες. Π.χ. να κάνεις ένα κανάλι, να επικοινωνείς με άλλους ανθρώπους, να γνωρίζεις κόσμο. Αλλά ισχύει, ναι, και κάποια στιγμή μπορεί πάνω σε αυτό να χτίσεις κάτι. Μπορείς να πεις εσύ, εγώ κάνω τα κόμιξ, μετά θα κάνω κάτι πιο. Ναι, ναι. Δηλαδή, όταν θα πεις εγώ θέλω να κάνω αυτό, όλες αυτές τις τεχνικές που έχεις μάθει θα τις χρησιμοποιήσεις πάνω εκεί. Ακριβώς. Και τώρα ήδη ξέρω εγώ με την επόμενη δουλειά μου έχω την ικανότητα να το προωθήσω. Έτσι, ναι, όχι, είναι τρελή ικανότητα. Και τον κόσμο. Δηλαδή το community, νομίζω, το YouTube χτίζεται πάρα πολύ και έχει μεγάλο αποτέλεσμα. Και νομίζω ειλικρινά τα snack θα είναι το πρώτο case study. Και δεν σου μιλάω. Εγώ έχω βρει το χαμός. Είναι χαμός. Γίνεται χαμός, χαμός. Λοιπόν, τώρα και παστέλι, Ωραία, τέλεια. Και παστέλι και τα πάντα. Εξελιζόμαστε. Μέχρι και τα snacks εξελίζονται. Ωραία. Θα βάλουμε link από κάτω για το κανάλι. Μπείτε να δείτε βιντεάκια των παιδιών. Άμα θέλετε σε ένα βίντεο. Όχι, ναι, μπείτε να δείτε. Γραφτείτε στο κανάλι. Κάντε σε είναι πάρα πολύ έτσι λίγο κανόνα πλέον στο Greek YouTube community. Να γραφόμαστε ένα στο κανάλι του άλλου. Και για να βλέπουμε τι ανεβάζουν κτλ. Και να σχολιάζουμε. Αλλά και σαν ένδειξη συμπαράσταση. Αλλά παρακαλούμε, μην μας στείλετε αν έχετε ένα κανάλι με 2 ή 3 βίντεο. Γράψτε στο κανάλι και πρόωθησέ το. Σας το κάνουν αυτό. Γιατί όχι, γιατί όχι. Κοίταξε. Όχι, ναι, να μου αρέσει τα βιντεάκια. Όχι, περίμενα. Ανεβάζουν 2 βίντεο game, ας πούμε, εικόνα και τίποτα. Και μετά σου λένε πρόωθησε το κανάλι μου. Θέλω. Καλά, κοιτάξει. Αυτό... Δεν συμφωνώ σε αυτό ακριβώ. Πρέπει να υποστηρίζει κάποιο κανάλι που βλέπει ότι έχει, έχει ήδη κάποια βίντεο, προσπαθεί. Και... Να έχει ένα συγκεκριμένο στήλο, α ναι, 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 κάτι. Δηλαδή, όχι, και, ποτέ δεν ζητά. Δεν ζητά, ναι, πρόθεσέ με. Δεν ακούγεται πώ θα τα κάνω. Όχι, εντάξει, άμα το ζητήσει, δεν πρόκειται να το κάνω, αλλά σίγουρα θα το σκεφτώ. Ναι, αλλά καλύτερα να πω στο βίντεο, να σου γράψω 3 φορέ πρώτα. Α, είδα το βίντεο, πολύ ωραίο, κάνει ωραία δουλειά. Και μετά την τρίτη φορά. Νομίζω τα κομπλιμέντα δεν θα αλλάξουν τη γνώμη μου. Άμα μου αρέσει το βίντεο, εγώ θα πατήσω. Ναι, όχι το κομπλιμέντο, είναι πώς προσεγγίζει. Πρώτα προσεγγίζεις με να δώσεις κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Έχω προωθήσει το βίντεο σου στους φίλους μου, δεν ξέρω. Σας λέω τώρα μερικά κόλπα. Στη γιαγιά μου. Και μετά λες, δες και τα δικά μου βίντεο, καταλαβες. Είναι, είναι λίγο give and take, give, take and give. Δεν έχω θέμα. Όλους. Εντάξει, λοιπόν, όλα τα βίντεο. Εδώ σε εμάς, στο πάνω σε μένα, αν έχετε 10 βίντεο στο κανάλι, στείλτε το μας. Αν έχετε πάντως ένα, το πρώτο σας βίντεο. Το πρώτο. Και είναι. Και ένα τεχνικό να είναι. Ναι, ναι. Στο το... Γιώργο, σε εμένα. Στείλτε το και σε μένα. Θα το δω το βίντεο. Αλλά μην ζητήσετε να γραφτούμε. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πατήσω και like. Έτσι επίτηδες. Ναι, βλέπετε άλλα βίντεο στο YouTube. Ναι. Αγαπημένοι YouTubers. Στάνερς. Μετά από ευτύχη, εντάξει. Ευτύχης πίσω να τους. Στάνερς είναι ωραίοι, Ντούρβας, Λίνκς, Καφελάδα. Και μεγάλη ερώτηση. Έχεις εξανεμέσον φίλους. Α, ναι, αυτά τα ωραία τα designata. Κάτι κάνει το παιδί. Θα μόλι τώρα εγώ. Θα αρχίσουμε τώρα. Τα δέντρα δεν είναι από τον Ταρζάν. Μπράβο, Ταρζάν. Λοιπόν, ερώτηση πολύ σημαντική. Τι YouTubing ερώτηση. Τι κάμερα χρησιμοποιείτε. Τώρα, βασικά είχαμε την κάνουμε τη Λέγκρια. Ναι. Τι είναι αυτή. Α, είναι για blog κάμερα. Είναι κανονική κάμερα. Είναι ένα μικρή. Φωτογραφική μηχανή. Ναι, ναι. Τώρα έχουμε πάρει μια άλλη, μια. Δεν θυμάμαι, Silver Crest, κάπως έτσι. Ναι. Αλλά τραβάει, είναι καλή και τραβάει μέσα στο νερό και τραβάει και 1080. Α, ωραία, τέλεια. Ναι. Οπότε θα βγουν. Κάνουμε και ένα υποβρύχιο βίντεο. Έρχονται ωραία. Τρελά βίντεο, λοιπόν. Και, τα... και μετά πώς θα μοντάρετε, τα κάνετε, edit κτλ. Με ποιο πρόγραμμα. Ξέρετε, πολύ ωραία αυτές τις ερωτήσεις πλέον. Τις ρωτάω σε όλους, γιατί είναι οι πιο κλασικές ερωτήσεις. Όλοι αυτό ρωτάνε. Με ποιο κάνεις πρόγραμμα, τι κάμερα και. Πώς όταν... Πρέπει όλοι, να, νομίζω, στο κανάλι στο YouTube δεξιά να λέει χρησιμοποιώ αυτό και έχω αυτό, μη με ρωτήσω. Πολύ κλασική. Μάλιστα, ναι. Με το AVS τα κάνουμε εμείς, δεν είναι τρελό ακόμα. Ναι. Το αλλά και με το After Effects κάτι βλακιούλες τώρα. Αυτά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε εδώ πέρα και άλλοι YouTubers έχουμε μαζευτεί. Ναι, είναι τριγύρω μας τόση ώρα, απλά δεν μιλάμε. Είναι δική μας φαν. Απλώς κλείνουμε τώρα το βίντεο. Ευτύχησα να... πολύ σεξι. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, από κοντά είναι διαφορετικό. Πες. Έχει μια πολύ μεγάλη δροσιά. Ναι, ναι, από κοντά, Από κοντά είναι πολύ τρελός. Να τον ακουμπήσω λίγο. Ναι, ακούμπα. Οκ. Τι κες, αφού πες δροσιά έχω. Μοιράζει, είναι μια μίξη. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας, παιδιά. Γεια! Γεια! Ωραία. Άντε, τα λέμε, γεια. Άδεια. Τι άκρης που πέρασε, Hey, αν θέλετε να τα πούμε, θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το bletsas.gr.